να φάγατε τίποτα? Ελλάδα! Τέλεια! Λοιπόν, γιατί μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, σας μου έχει πει ο κύριος Απόστολος. Δύο πράγματα. Πρώτον, είμαι ο Φώτης Λαμπούσης και είμαι από την ανακύκλωση Αιγαίου. Σήμερα έχουμε μια δράση εδώ που ουσιαστικά είναι τρεις άξονες, τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον είναι ο καθαρισμός του βυθού, του παράκτιου βυθού. Ο καθαρισμός της ακτής μπροστά και στο τέλος θα φυτέψουμε και κάποια λουλούδια και δέντρα εδώ στα παρτέρια. Βοηθή μας και χορηγή μας είναι το 5ο Δημοτικό Σχολείο και ο Δήμος Μυτιλήνης. Έχουμε ξεκινήσει με την ανακύκλωση μια σειρά δράσεων που ενημερώνουμε τα παιδιά για την ανακύκλωση και το περιβάλλον. Και αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη δράση που εγκαινιάζει τη σεζόν, ας πούμε τη θερινή σεζόν. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Νομίζω ότι η περιοχή αυτή έχει ανάγκη. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή της Μυτιλήνης και ως ανακύκλωση Αιγαίου δίνουμε βαρύτητα σε περιοχές οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχαν μείνει κάπως πίσω και είχαν χάσει το ενδιαφέρον από τις δημοτικές αρχές, από τις περιφέρειες, από οποιονδήποτε. Εκεί πάμε, εκεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Πάντα με εθελοντικές δράσεις και πάντα βάζοντας τα παιδιά στο παιχνίδι, στο κόλπο, γιατί ό,τι γίνεται, γίνεται για τα παιδιά. Αυτά είναι το μέλλον μας, γι' αυτά τα κάνουμε όλα. Το σχολείο μας είναι ένα από τα σχολεία τα οικολογικά και ανήκει στο δίκτυο των οικολογικών σχολείων. Και τι γράφει, τι κανόνες, τι κώδικες έχει αυτό το χαρτί, για πες μας. Έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο με τους κανόνες οικολογικής. Είναι η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης. Συμμετέχουμε στη δράση της ανακύκλωσης Αιγαίου και του Δήμου Μυτιλήνης με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων μας, όλης της σχολικής κοινότητας σε θέματα περιβάλλοντος. Κάνουμε πολλές δράσεις στο σχολείο, μια από αυτές είναι αυτή εδώ πέρα. Τα παιδιά έχουν φτιάξει τον οικοκώδικα, τον οποίο θα σας τον δείξουμε αργότερα, και ήρθαμε εδώ να συμμετάσχουμε έτσι ώστε να μάθουμε όλοι την ανακύκλωση, τη μείωση των πλαστικών και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Άλλη μια πολύ ωραία δράση που γίνεται αυτό το διάστημα, που έχει σχέση με το περιβάλλον, καθαρισμούς, ενημέρωση και καλοπισμό των χώρων. Είναι πάρα πολύ ωραία η δράση και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που συμμετάσχουν. Η ανακύκλωση Αιγαίου σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο, με την αρχαιολογία, με τους divers και το 5ο Δημοτικό. Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, έχουν όλοι μαζευτεί εδώ και όλοι μαζί. Καταβάλλουμε μια προσπάθεια να καθαριστεί και να καλοπιστεί όλη η περιοχή. Είναι πάρα πολύ ωραία και θα συνεχίσουμε έτσι. Ο σκοπός είναι να γίνονται συνέχεια τέτοιες δράσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σημεία και που θέλουν καλοπισμό και βελτίωση. Οπότε συνδυαστικά θα προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να κάνουμε μια καινούργια δράση σε αυτό το σκοπό. Σήμερα διοργανώνεται μια ξεχωριστή δράση. Έχουμε σύμπραξη ιδιωτών και φορέων με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η ανακύκλωση Αιγαίου, Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ο Δήμος Μυτιλήνης, η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης και το αξιοσημείωτο είναι το 5ο Δημοτικό Σχολείο, διοργανώνουν τον καθαρισμό όλου του παράκτιου μετόπου στην επάνω σκάλα, καθώς και του βυθού στο αρχαίο λιμάνι της Μυτιλήνης, το οποίο επιβαρύνεται ιδιαίτερα από βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, οι οποίοι φέρνουν φερτά υλικά. Εγώ θέλω να σταθώ στην συμμετοχή των παιδιών. Η ευαισθητοποίηση και η αγάπη για το περιβάλλον ξεκινάει από τα παιδιά. Και ο στόχος αυτός σήμερα εξασφαλίζει τόσο την προστασία του περιβάλλοντος με την ανάκτηση φερτών υλικών, όσο και την ευαισθητοποίηση των παιδιών. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το τελευταίο χρονικό διάστημα διοργανώνονται πολλές δράσεις σε όλο το νησί μας, τόσο από τους ιδιώτες όσο και από τους δύο δήμους μας, τόσο από το Δήμο Μυτιλήνης όσο και από το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Εφέδρων Καταδρομέων, ο οποίος σε κάθε κέλευσμα περιβάλλοντος είναι παρόν. Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε ένα λιθάρι στον τόπο μας με τον εθελοντισμό τον οποίο προσφέρουμε, με δίτες πιστοποιημένους και επαγγελματία δίτη, και είναι το λιγότερο που μπορούμε να προσφέρουμε. Χαρά μας είναι όπου μας φωνάξουν να συνδράμουμε, και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα παιδιά τα οποία συμμετέχουν και φεύγουν από τις δουλειές τους για να μπορούν να προσφέρουν.
και στους φορείς τους οποίους μπορούμε και συνδράμουμε. Έχει αρκετά σκουπίδια, έχει λάστιχα πιο βαθιά τα οποία είναι πολύ παλιά και είναι θαμμένα. Θα προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε. Βέβαια χρειάζεται και βάρκα και εξοπλισμό για να μπορούν να βγουν.